Καλημέρα, Δώρα. Καλημέρα, κυρίε και κύριοι. Την αισιοδοξία του ότι δεν θα περικοπούν οι συντάξει, εξέφρασε ο Υπουργό Οικονομικών και τόνισε ότι η κυβέρνηση δούλεψε σκληρά για να πείσει του εταίρου για τη μη εφαρμογή του μέτρου, επαναλαμβάνοντα ότι δεν είναι διαρθρωτικό και ότι το πλεόνασμα είναι υπεραρκετό. Ο προπολογισμό φέτο είναι καλύτερο του αναμενόμενου και η κυβέρνηση μπορεί να τον αξιοποιήσει σε συνεννόηση πάντα με του θεσμού. Ανέφερε επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Μέχρι τι 15 Οκτωβρίου, η ελληνική πλευρά θα πρέπει να υποβάλει στην Κομισιόν το σχέδιο του προπολογισμού προκειμένου να ξεκινήσει και επισήμω η διαβούλευση με του θεσμού. Συνεχίζεται η κόντρα κυβέρνηση και αντιπολίτευση σχετικά με το Σκοπιανό με το Μέγαρο Μαξίμου να ζητά εξηγήσει από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Μαρία Σπυράκη μετά τι αποκαλύψει γερμανική εφημερίδα για μυστικέ συναντήσει που είχε εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία με τον Πρωθυπουργό τη Φίρουμ στι Βρυξέλλε. Η κυρία Σπυράκη υποστήριξε ότι είχε μία συνάντηση τυχαία και δημόσια με τον κύριο Ζάεφ, στον οποίο ανέπτυξε τι θέσει τη Νέα Δημοκρατία, χωρί να έχει την ιδιότητα απεσταλμένη του Προέδρου του Κόμματο. Ο κύριο Μητσοτάκη οφείλει να απαντήσει άμεσα για τη συνομιλία Σπυράκη-Ζάεφ, σχολίασε το κίνημα Αλλαγή. Στο μεταξύ, για δικαίωση των ανέλυσε ότι αφορά στι εξελίξει στο Σκοπιανό, έκανε λόγο ο Πάνο Καμένο. Εκτίμησε ότι παρατείνεται η συμφωνία με τον ΣΥΡΙΖΑ και ότι οι εκλογέ θα γίνουν όταν τελειώσει η Τετραετία. Να αποφασίσει ο λαό με εκλογέ για τη συμφωνία των Πρεσπών πριν έλθει στη Βουλή, ζήτησε από τη ΣΑΜ ο πρόεδρο τη Νέα Δημοκρατία και επανέλαβε ότι δεν θα κυρώσει την συμφωνία, ενώ, δεν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ για την διάσταση απόψεων όσον αφορά στο Σκοπιανό με την Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου, αρμόδια για θέματα περιφερειακή πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συναντηθεί σήμερα το μεσημέρι ο Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά την παραμονή τη στην Ελλάδα, η Επίτροπο θα επισκεφθεί έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Την υπεράσπιση του κοινωνικού κράτου, προκειμένου να αποφευχθούν τέρατα για τα οποία οι λαοί αγωνίστηκαν χρόνια να απαλλαγούν, ζήτησε ο πρόεδρο τη Δημοκρατία, Προκόπη Παυλόπουλο. Κατά τη διάρκεια των εγγενείων μονάδα αυξημένη φροντίδα στον Κίσαμο, ο κ. Παυλόπουλο κάλεσε όσου διαχειρίζονται τι τύχε τη γυραιά μα Υπήρου να αντιληφθούν τη μεγάλη σημασία του κοινωνικού κράτου, που είναι έμβλημα του ευρωπαϊκού μα πολιτισμού. Μορφή χιονοστιβάδα παίρνουν οι καταγγελίε για τον καθηγητή του ΤΕΙΣΕΡΟΝ και του συνεργού του που κατηγορούνται για υποθέσει δωροληψία ει βάρο σπουδαστών του Ιδρύματο. Η εισαγγελέα ποινική δίωξη του απήγγειλε κατηγορίε σε βαθμό κακουργήματο και του παρέπεμψε να απολογηθούν σε ανακριτή. Οι συλληφθέντε πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή και μέχρι τότε παραμένουν σε καθεστώ κράτηση. Και λίγα λόγια για τον καιρό. Για σήμερα Τετάρτη, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει βροχέ στα υπηρετικά και τοπικά ισχυρέ καταιγίδε, κυρίω στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι στο Ιόνιο, έω 7 before. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κοιμανθεί από 18 έω 25 βαθμού και από 16 έως 24 στη Θεσσαλονίκη. Δώρα.